Τώρα πηγαίνουμε στη Δόκτωρ Αντωνία Ανδριοπούλου, γιατί είναι, θα μιλήσουμε σήμερα για επιστημονική διευθύντρια της Advanced Care για τις θεραπείες και αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα που απασχολεί πλέον άντρες, γυναίκες και την καλημερίζω. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σήμερα, για ακόμα μία φορά, μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό θέμα που τα τελευταία χρόνια γίνεται ακόμα πιο έντονο. Δεν ξέρω αν φταίει το άγχος, αν φταίει η κληρονομικότητα, θα τα συζητήσουμε όλα εδώ πέρα, αλλά υπάρχουν λύσεις. Και πολλές φορές παρατηρούμε ότι χάνουμε, ιδιαίτερα έτσι, μεταβατικές εποχές, όπως είναι άνοιξη, φθινόπωρο, είναι ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο. Τι συμβαίνει όμως αν η τριχόπτωση δεν είναι μόνο εποχιακή και γίνεται μόνιμη? Όπως είπατε κι εσείς, υπάρχουν κάποιες περίοδοι στις οποίες αντιμετωπίζουμε εποχική τριχόπτωση. Συνήθως είναι το φθινόπωρο και η άνοιξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απώλεια των μαλλιών είναι παροδική και τα μαλλιά επανέρχονται στο φυσιολογικό αφού παρέλθει αυτός ο χρόνος. Όταν υπάρχει συνεχόμενη τριχόπτωση για περισσότερους από 3-4-5 μήνες, τότε εκεί πέρα θα πρέπει να επισκεφτούμε κάποιον ειδικό για να δούμε αν υπάρχει κάποιο κληρονομικό υπόβαθρο ή κάποιο άλλο πρόβλημα, όπως κάποια ασθένεια. Αυτή η τριχόπτωση, για αυτό το φαινόμενο της τριχόπτωσης που είναι αρκετά έντονο, όπως είπα και εγώ τα τελευταία χρόνια, πού παρατηρείται περισσότερο, σε άντρες ή σε γυναίκες? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα ποσοστά είναι σχεδόν ίδια. Η διαφορά συνήθως βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα των ατόμων που παρατηρείται. Στους άντρες παρατηρείται συνήθως από τα 20 και όλα χρόνια τους, περίπου μέχρι τα 50 έχουμε έτσι, μπορούμε να πούμε, λίγο πιο ραγδαία πτώση, ενώ μετά κάπως σταθεροποιείται το φαινόμενο, ενώ αντίθετα στις γυναίκες ξεκινάει συνήθως μετά την εμμηνόπαυση. Μάλιστα. Αν και πλέον νομίζω ότι το άγχος μας κάνει από πιο πριν να ξεκινάει και είναι, νομίζω, φαίνεται και έντονα. Ίσως είναι και ο πρώτος παράγοντας που επηρεάζεται από το έντονο στρες. Υπάρχουν από τους παράγοντες ουσιαστικά που βοηθούν ώστε να επιταχυνθεί το φαινόμενο. Μπράβο. Όχι τόσο πολύ να ξεκινήσει, ναι. Εκτός και αν μιλάμε για κάποια αυτοάνωση κατάσταση. Mm-hmm. Ποιες θεραπείες υπάρχουν για την αντιμετώπιση όμως? Η αλήθεια είναι ότι στο προστάσιο μας, σαν γιατροί, δεν έχουμε πάρα πολλές θεραπείες. Ναι. Αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτή τη στιγμή, πιο διαδεδομένες και αρκετά έτσι, με πολύ καλά αποτελέσματα θεραπείες, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τη μινοξιδίλη, τη φιναστερίδη και την αυτόλογη μεσοθεραπεία με το ίδιο το πλάσμα του ασθενούς, το PRP το λεγόμενο. Μάλιστα. Είναι όμως το θέμα ότι υπάρχει αποτέλεσμα. Επειδή το έχουμε ξαναδεί, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι όμως μόνιμο? Όταν μιλάμε για συντηρητικές αγωγές, αυτό που κάνουν είναι ακριβώς αυτό που το λέει και το όνομά τους. Είναι συντήρηση των υπαρχόντων μαλλιών. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε δυστυχώς καμία μορφή τριχόπτωσης. Μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε να καθυστερήσουμε το ρυθμό που πέφτουν τα μαλλιά και να τα διατηρήσουμε για όσο περισσότερο μπορούμε. Σε τι συχνότητα πρέπει κανείς να πραγματοποιεί αυτές τις θεραπείες? Η μινοξιδίλη και η φεναστερίδη είναι αγωγές οι οποίες θα πρέπει να γίνονται καθημερινά. Είναι τοπικής χρήσης προϊόντα, δηλαδή εφαρμόζονται στο τριχωτό του κεφαλιού. Είναι λοσιόν, τζέλ, τα οποία με επάλυψη ουσιαστικά καθημερινά θα πρέπει να γίνεται η χρήση τους. Και όσον αφορά το PRP, την αυτόλογη μεσοθεραπεία, εκεί πέρα έχουμε ένα πρωτόκολλο, μία συνεδρία ανά μήνα για τους πρώτους 4 μήνες και στη συνέχεια μια συντήρηση 2 με 3 φορές το χρόνο, ανάλογα και με το άτομο βέβαια. Και επειδή αναφέρατε τη μεσοθεραπεία, θέλω να ρωτήσω αν η μεσοθεραπεία μαλλιών είναι ιδανική για κάποιον που μπορεί να έχει μεγάλη απώλεια μαλλιών ή ενδείκνεται να προχωρήσει σε μεταμόσχευση. Η συντηρητική αγωγή είναι πάντοτε απαραίτητη, ακόμα και αν κάποιο άτομο μπει στη διαδικασία να κάνει μεταμόσχευση. Mm-hmm. Πόσο μάλλον όταν υπάρχουν μαλλιά να διατηρήσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δηλαδή βρίσκεται σε ένα ενδιάμεσο στάδιο τριχόπτωσης και δεν είναι μια κατάσταση η οποία έχει εδραιωθεί, έχουν πέσει όλα τα μαλλιά, να το πω πάρα πολύ απλά. Επομένως, γενικότερα, στο πρωτόκολλο μας σαν κλινική είναι πάντοτε να χρησιμοποιούμε τις συντηρητικές αγωγές, ακόμα και αν δούμε στη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών.
Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η ερώτηση που θα σας κάνω έτσι είναι, ξέρω εγώ, άτοπη, είναι κουτί έτσι η ερώτηση, αλλά επειδή λέμε ότι η διατροφή επηρεάζει τα πάντα, επηρεάζει την τριχόπτωση? Όπως είπατε κι εσείς, η διατροφή επηρεάζει τα πάντα. Υπάρχουν μορφές αλλοπικίες οι οποίες ουσιαστικά επηρεάζονται απόλυτα από τη διατροφή, όπως είναι κάποια αναιμία που μπορεί να παρουσιάσει το άτομο. Όταν παρουσιαστεί τριχόπτωση, η οποία οφείλεται και στη διατροφή, αυτό μπορεί πολύ εύκολα να αναστραφεί. Παρ' όλα αυτά, όταν μιλάμε για, όπως ας πούμε, για ανδρογεννητικού τύπου αλλοπική, η οποία είναι γενετική, ναι, κατάσταση, εκεί πέρα μπορεί να επηρεάσει η διατροφή μας, αν δεν είναι σωστή, όχι όμως ότι μπορεί να την προκαλέσει. Μάλιστα. Και το καπέλο που λέμε πολλές φορές, που λένε εντάξει, ήταν στρατιωτικός, γι' αυτό έχασε τα μαλλιά του. Είναι, φορούσε συνέχεια σκούφο, γι' αυτό. Αυτό είναι μύθος ή είναι πραγματικότητα? Αυτό είναι μύθος. Επίσης δεν μπορεί να επηρεάσει η συχνή χρήση καπέλου, σκουφιού. Το styling πολλές φορές επίσης που επηρεάζει την τριχόπτωση δεν ευθύνεται για την τριχόπτωση. Ναι. Μπορεί όμως να επιταχύνει μια κατάσταση η οποία ήδη υπάρχει. Οπότε είναι πραγματικά μύθος, γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό. Καταρρύπτεται αυτό. Κλείνοντας, εκτός από θεραπείες υπάρχουν και κάποια φάρμακα, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα προϊόντα για να αποφύγουμε την τριχόπτωση. Υπάρχουν συντηρητικές αγωγές, οι οποίες είπαμε, και υπάρχουν και κάποιες λοσιόν, κάποια σαμπουάν, τα οποία καλό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τριχόπτωσης να ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο στο σπίτι του, με προϊόντα τα οποία θα είναι και κατάλληλα για το πρόβλημά του. Δεν είναι ποτέ καλό να χρησιμοποιούμε προϊόντα με πάρα πολλά χημικά σε μαλλιά τα οποία είναι αδύναμα και προσβάλλονται από τριχόπτωση. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι θα λύσουμε το πρόβλημά μας μόνο με αυτά. Όλα αυτά όμως μαζί βοηθούν πάρα πολύ σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάθε φορά που μιλάμε μας αρέσει πάρα πολύ, γιατί μας δίνονται ελπίδες σε κάτι που μέχρι προσφάτως πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση, αρκεί κάποιος να θέλει να τη βρει. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.